αυτό που έγινε με την δική μας σύμπραξη για να γίνει αυτή η δημοσιοποίηση και παρουσιάζεται στην Ελλάδα όμως και όχι το χαμόγελο του παιδιού, γιατί η Ελλάδα πρέπει να παρουσιάζεται. Την Ελλάδα που την πληγώνουν διάφοροι, ενώ έχουν κάνει πράγματα τα οποία δεν είναι σωστά, η Ελλάδα κατηγορείται, κατηγορούν. Δεν είναι η Ελλάδα, η Ελλάδα μια χαρά είναι. Αυτό λοιπόν που έγινε είναι κινητοποίησε τους πάντες, γιατί όλοι το συζητούσαν, αλλά κανένας δεν ακούμπαγε το πρόβλημα. Και μας έχει δώσει ευκαιρία λοιπόν στους διεθνούς οργανισμούς αυτούς, με τους διεθνούς οργανισμούς αυτούς, να πιέσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, να πιέσουμε τους διεθνείς φορείς, προκειμένου να βρεθούν λύσεις και να σταματήσει αυτή η γάγρανα, η οποία έχει δημιουργήσει παιδιά δυστυχισμένα, κακοποιημένα, βασανισμένα, ή αν θέλετε να σταματήσει να δημιουργεί προβλήματα στην αξιοπρέπεια των παιδιών. Το χαμόγελο του παιδιού ασχολείται με την εξαφάνιση και εκμετάλλευση παιδιών, σεξουαλική εκμετάλλευση, κακοποίηση, συνεργαζόμενο με διεθνείς φορείς, οργανισμούς και όντας ιδρυτικό μέλος του Missing Children Europe της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας με 27 οργανισμούς, με 27 χώρες που συμμετέχουν. Η Ευρωπαϊκή Γραμμή για την εξαφάνιση των παιδιών 116.000 είναι μια πρωτοβουλία πάλι που ξεκίνησε από την Ελλάδα, από το χαμόγελο, μέσω της Ομοσπονδίας, στην Κομισιόν και στη συνέχεια σε όλη την Ευρώπη. Έτσι λοιπόν είναι ένα απόκτημα πολύ σημαντικό. Email με τα στοιχεία για να είμαστε σε επαφή σε περίπτωση που έχουμε κάποια εξέλιξη. Είναι π, κάτω παύλα. Ευχαριστούμε. Πολύ ευχαριστούμε.